Σε θητεία σας, το ΡΙΚΟΣ ΝΑΝ έλαβε κάποια χρηματοδότηση από κρατικό προϋπολογισμό? Όχι. Όχι. Είχατε κάποια άλλη ενασχόληση με, μάλλον, εμπλοκή του κράτους κατά τη διάρκεια της θητείας, είτε όσον αφορά τις προσλήψεις, είτε όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά? Το κράτος παρενέβη πουθενά όσον αφορά κράτος, ενώ υπουργείο, οτιδήποτε, με επίσημο τρόπο σε αυτή τη διαδικασία? Με επίσημο, όχι. Με ανεπίσημο? Δεν απαντώ. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην πώληση. Δεν πουλήθηκε. Στον πληστηριασμό. Στον πληστηριασμό. Γνωρίζετε ποια ήταν η μετοχική σύνδεση της Τράπεζας Πειραιώς το 2014? Καμία σχέση. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει κρατική τράπεζα? Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Ειλικρινά. Όχι, αν γνωρίζετε εσείς, αν γνωρίζετε εσείς. Ποιο? Αν γνωρίζετε εσείς. Ποια είναι η σύνδεση? Η μετοχική σύνδεση το 2014 της Πειραιώς. Όχι, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζετε. Άμα γνωρίζετε. Όχι, αλλά την Πειραιώς. Και καμία. Νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο ότι ήταν στην ουσία κρατικές τράπεζες. Και η Πειραιώς και η Εθνική, δεν είναι ότι άνοικε κατά τη συντηρητική πλειοψηφία. Επιτρέψτε μου, είμαι πολιτικό. Όχι. Αλλά από ό,τι έχει σχέση με οικονομικά και τέτοια, δεν τα καταλαβαίνω. Δεκτό, δεν θα επιμείνω. Δεκτό. Άλλο ερώτημα όσον αφορά τον πληστηριασμό. Θα μπορούσε η Τράπεζα Πειραιώς να κάνει απαιτητό όλο το ποσό ως δικαιούτο, αν για παράδειγμα μία δόση δεν πληρωνόταν από το ΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, βάσει της δανειακής σύμβασης? Βάσει της κρυφής σύμβασης. Της κρυφής? Ναι. Της επίσημης δανειακής σύμβασης, εφόσον δεν πληρωνόταν κάποια δόση του δανείου? Εάν δεν πληρωνόταν. Μάλιστα. Σας το ρωτώ αυτό, κύριε Μάρτης, για το εξής. Προδώ να καταλάβω τη χρησιμότητα του... Εάν δεν πληρωνόταν. Ναι. Και αν δεν πληρώθηκε, είναι υπόλογοι αυτοί που διοριστήκανε από αυτούς που διοριστήκανε. Γιατί εμένα μου είπανε, και υπάρχουν γραπτά, παρετήσου για να σωθεί το ΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Όχι να το πάρει κρατική ή ιδιωτική ή οτιδήποτε θέλετε τράπεζα. Γι' αυτό παρετήθηκα εγώ. Δηλαδή όλες οι δόσεις μέχρι τότε πληρωνόντουσαν κανονικά? Οι διανοιακές, οι τραπεζικές? Από τότε που έγινε το ανοσιούργημα να τραβήξουμε τα δικαστήρια, να παραιτηθούμε. Δεν ήταν δυνατόν με τέτοιο στραγγαλισμό. Δεν μπορώ να είμαι στα ενδόμηχα κανενός. Αλλά είναι ολοφάνερο ότι έπρεπε να απαξιωθεί τον ΔΙΝΑΝ για να πάει, είπα, όποιος θέλει, εκείνος που είναι εκεί όταν πρέπει να δοθεί. Εγώ, κύριε Μάρτη, σας ρωτήσω το εξής. Επειδή δική σας θητεία, όσο ήσασταν στη διοίκηση, πληρωνόντουσαν κανονικά οι δόσεις προς τις τράπεζες, προς την τράπεζα συγκεκριμένα? Μέχρι που να μας καταγγείλει το δάνειο ο Βιονόπουλος, απολύτως. Μάλιστα. Όσον αφορά το πληστηρίασμα, είχατε πει στην κατάθεσή σας ότι τα 115 εκατομμύρια τα θεωρείτε ευτελές αντίτιμο. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει μία έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του 2013 που θεωρεί εύλογη αξία των παγίων στα 80,5 εκατομμύρια του ΔΙΝΑΝ. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την έκθεση. Αν θεωρείτε ότι είναι μικρό αυτή η εκτίμηση ή όχι, αν είναι εύλογη, αν έχει πέσει έξω. Ορίστε. Τα πάγια, βεβαίως, ναι. Λοιπόν. Τι λες? Εάν δεν το συνδέσουμε με την προσπάθεια απαξίωσης και άλωσης των διοικήσεων, δεν μπορούμε να βγάλουμε σωστό αποτέλεσμα. Διότι βεβαίως, όταν σε συνθλίβω, σου μηδενίζω, λέω εγώ, την αξία και των ανακτόρων Μαξίμου και, του τραπ, τον πύργο και τα πάντα. Όταν σε στραγγαλίζω, σε στραγγαλίζω. Θέλω να το πάρω. Ήτανε θέμα
η μια τσέπη πώς θα τα δώσει την άλλη στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί είτε κρατική είτε ιδιωτική τράπεζα είχε πρόεδρο τον κύριο Σάλα και διοικητικό συμβούλιο. Απλώς καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι άλλο το πράγμα το απαξιώνω ένα περιουσιακό στοιχείο και άλλο πράγμα εκείνη τη στιγμή που γίνεται ο πληστηριασμός να θεωρούμε αν το στοιχείο αυτό αξίζει τόσο ή αξίζει λιγότερο ή περισσότερο. Και ένα χρόνο πριν τον πληστηριασμό, μόνο τα πάγια στοιχεία, δηλαδή το ακίνητο και ό,τι άλλο περιλαμβάνει μέσα εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο. Όλο βέβαια. 80,5 τα πάγια στοιχεία. Όταν λέμε πάγια στοιχεία. Μισό λεπτάκι. Όλο. Πάγια και ακίνητο. Έχετε διαβάσει την έκθεση, κυρία συνάδελφε? Είπα πάγια και ακίνητο. Μάλιστα. 80,5 εκατομμύρια. Αυτό που δεν περιλαμβάνει μέσα είναι τόσο. Την έχετε διαβάσει την έκθεση? Μισό λεπτάκι. Την έχετε διαβάσει την έκθεση? Διαβάστε την και θα δείτε. Λέει πάγια και ακίνητα αξίζει 80,5 εκατομμύρια. Αυτό που δεν περιλαμβάνει προφανώς είναι τα άϊλα, είναι το σήμα και ενδεχομένως και θα δούμε αν αυτά αξίζουν το υπόλοιπο του τιμήματος. Και ρωτώ, είναι χαλκευμένη αυτή η έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών? Είναι αναλυθής, είναι ενδεχομένως το απαξιωμένο προϊόν όπως είπατε? Πώς προκύπτει ότι είναι 80,5 εκατομμύρια τα πάγια και τα ακίνητο του Ερίκος Ντινάν κατά την έκθεση το 2013? Καταρχήν δεν είμαι ορκωτός λογιστής για να κρίνω. Δεύτερον, η φθορά φαίνεται από το 11 πότε ήταν η έκθεση της Grand Thornton. Ναι. Τόσο κάθετη, ώστε απλώς θα επαναλαμβάνομαι, γιατί θα σας απαντώ ότι έτσι το κάνανε και πολλά που έδωσε η τράπεζα Πειραιός, τον κύριο Σάλα, που δεν ήταν της Πειραιός, αλλά ήταν του Δημοσίου. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, είχατε προσπαθήσει να πωληθεί το Ερίκος Ντινάν, προκειμένου να μπορέσει να περάσει. Μάλιστα. Τι προσφορές είχατε? Δεν θα το πιστέψετε. Δεν σας άκουσα? Δεν θα το πιστέψετε. Ό,τι μας διότι ναι. Πουλάς όταν πρέπει να πουλήσει. Σωστά. Εσείς τι προσφορές είχατε? Πείτε μας κάτι. Πάνω από 250 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεσμευτική προσφορά ή ήταν εκδήλωση ενδιαφέροντος? Εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία προσέκρουε δεν πωλείται, διαλύεται του κυρίου Λοβέρδου. Δεν μπορούσα. Ποιο λέτε? Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό είναι στην κρίση. Αυτό είναι στην κρίση. Πάτε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Τότε που είχαμε αγοραστές, δεν μας επέτρεπαν να το πουλήσουν. Γιατί, κύριε Μάρτης, τουλάχιστον από τα έγγραφα της δικογραφίας, προκύπτει ότι κάποια στιγμή υπήρξαν 16 σχήματα που ενδιαφέρθηκαν για το... Πότε? Νομίζω περί το 2013, 12 με 13. Κατατέθηκαν 8 μη δεσμευτικές... Περίεργη ιστορία. 8 μη δεσμευτικές προσφορές και εν τέλει 4 δεσμευτικές. Θα ήθελα να σας πω ότι και εκεί τα τιμήματα που τουλάχιστον κατατέθηκαν ήταν πολύ, πολύ χαμηλά. Είπα... Δεν ξέρω αν ήσασταν. Μπορεί και να έλειπα. Πείτε. Σε προηγούμενη συνεδρίας της Επιτροπής σας, ότι για αυτά, για αυτή τη διαδικασία να ερωτηθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και αυτή που αλληλογραφούσε τότε ο κύριος Ρικουρέτζος και ο κύριος Μηταράκης και ενεργούσε ο κύριος Χατζηδάκης.
Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Χωρίς να κάνω αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Για τις λύσεις για τις οποίες έγινε περί πολλού ο λόγος. Διαβάζω εδώ, κύριε Μάρτη, τουλάχιστον στο διαβαστικό έγγραφο που στέλνει η παρούσα διοίκηση, τέλος πάντων, ότι δεν διαθέτουμε κάποιο έγγραφο ή άλλο στοιχείο από το οποίο, αν προκύπτει, οι ασθενείς τους οποίους χορηγούνται εν τέλει μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των νοσηλείων, ενημερώνονταν ή όχι για το πρώτο εκτόσεως ύψος της οφειλής τους. Τουλάχιστον όπως προκύπτει από το έγγραφο το συγκεκριμένο, ασχέτως αν το αμφισβητείτε ή όχι, ενώ την γνησιότητα, φαίνεται ότι οι όποιοι ασθενείς έλαβαν έκπτωση ή δωρεάν νοσηλεία δεν ενημερώνονταν από πριν. Βεβαίως. Τώρα το τι λένε οι άνθρωποι. Μάλιστα. Άλλος τους διάλεξε, άλλος τους έβαλε. Πού να ξέρουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Γιαννακίδης. Ευχαριστώ, είναι ακόμα δύο συνάδελφοι. Τρεις. Εγώ μπορεί και να μην κάνω καμία ερώτηση στο τέλος. Αν και έχω και μερικές ερωτήσεις, αλλά θα δω, θα αναλόγω του χρόνου. Θα κατέβω, μην νομίζετε. Ο κύριος Γιαννακίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, είπαμε ότι. Ποια ώρα θα μπορεί ο κύριος Μαρτίνης, έχουμε περιμένει.